Κύριε Ασπιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα καταρχήν να μας πείτε πότε έγινε αυτή η συνέντευξη με την αγγλική έτσι, εφημερίδα Express και αν όλα αυτά που ισχυρίζεται ο δημοσιογράφος της Express είναι αληθή, είναι πραγματικά. Όπως μου είπατε προηγουμένως, δεν έχετε δώσει ποτέ συνέντευξη. Μπορείτε να μου πείτε πότε ακριβώς δώσατε συνέντευξη? Δεν έχω δώσει ποτέ συνέντευξη τέταρτη, δεν έχω συναντηθεί με κανέναν άνθρωπο. Αυτό το διαψεύδω. Μπορείτε να μάθετε την ημερομηνία που ισχυρίζεται ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος ότι έδωσα συνέντευξη. Να δείτε ότι εγώ θα σας δώσω στοιχεία που ήμουν με ανθρώπους που με γνωρίζουν και την κοπέλα μου που ήμουν. Απλά μιλούσα στο Μέντιστερ με ένα φίλο. Και μου είπε ότι στο μαγαζί μου λέει είναι ένας δημοσιογράφος ο οποίος μου λέει να τελειώσει κάποια πράγματα. Και έγραφα στο φίλο μου. Εγώ αγγλικά μιλάω, ναι μεν, δεν ξέρω ούτε να γράφω ούτε να διαβάζω όμως. Μάλιστα. Πότε αποφυλακιστήκατε? 15 Αύγουστο, Σεπτέμβριο, 8 Νοεμβρίου. 15 Νοεμβρίου. Με τον προηγούμενο νόμο της κυβέρνησης? Με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Πόσα χρόνια φυλάκιση? Με κατηγορήσαν για 3 βιασμούς. Εγώ παραδέχτηκα τους 2. Αρνήθηκα τον τρίτο γιατί δεν τον έκανα. Και αλήθεια, δεν τον έκανα. Δεν έχω μετανιώσει και το γνωρίζεις. Τους 2 τους έκανα. Τον τρίτο όμως δεν τον έκανα, με κατηγορήσανε για 3 όμως και μου έδωσαν 48 χρόνια φυλακή. Έβγαλα τα 15 και βγήκα με τον νόμο του Παρασκευόπουλου. Σε ποια φυλακή ήσασταν? Γρεβενά, Γιάννενα, σε διάφορες. Τα θύματα αυτά που βίασες ήταν Βρετανίδες? Ναι. Δεν το γνωρίζω γιατί το ναι, ήταν από ό,τι μου είπανε μετά. Η μία λέει ήταν και μία κόρη κάποιου και η άλλη κοπέλα ήταν. Δεν το γνωρίζω. Αγγλίδα ήταν, αλλά δεν το γνωρίζω. Πόσο χρονών ήταν οι κοπέλες αυτές? Η μία ήταν 22, 23, 24, δεν θυμάμαι, και η άλλη ήταν γύρω στα 40. 40, μάλιστα. Ναι. Άλλο βιασμό δεν παραδέχομαι γιατί δεν τον έχω κάνει. Αν είχα κάνει θα σου έλεγα, δεν έχω πρόβλημα. Οτιδήποτε λέτε ότι έχετε μετανιώσει, έτσι, δεν υπάρχει παραμικρή έτσι, αμφιβολία ότι δεν έχετε μετανιώσει. Έχω μετανιώσει πολύ. Έχω κλάψει πολλές φορές και έχω μετανιώσει. Μάλιστα. Τώρα... Απλά δεν μπορώ να γυρίσω το χρόνο πίσω να αλλάξω τα πράγματα. Ζείτε στον κάμπο τώρα? Ίσως στον κάμπο, δεν μπορώ να πήγω από τον κάμπο, δεν μου δίνει κανένα δουλειά. Τη βγάζω από εδώ και από εκεί, να πούμε μία πεινάω, μία δεν έχω τσιγάρα, μία το ένα. Ήρθα και σε σένα, ναι, ξέρω εγώ, ήρθα και πήγα και στον Κουλούρη τον Χρήστο, πήγα και από εδώ, πήγα και από εκεί. Με έχουν γραμμένον όλοι. Για πείτε μου, κυρία Σπιώτη, ζείτε με την κοπέλα σας? Ναι, ζω με την κοπέλα μου, να μην και αυτή μου δίνει, ξέρω εγώ, κανένα τσιγάρο, κανένα φαγητό, κανένα σουβλάκι, κανένα δύο. Μάλιστα. Πόσο καιρό είσαι με την κοπέλα σου? Είμαι από την 1η Μαΐου. Από την 1η Μαΐου. Παρουσιάζεσαι στο αστυνομικό τμήμα? Κάθε 1η και 16. Μάλιστα. Εργάζεσαι πουθενά? Πώς ζεις? Δηλαδή, εντάξει, δεν... Η κοπέλα με συντηρεί. Η κοπέλα δεν μου δίνει κανένα. Πού εργάζεται? Δεν εργάζεται, απλά προσέχει λίγο επειδή έχει έναν ενήλικο αδερφό, έχει 2 αδέρφια. Ο ένας είναι ενήλικος, ξέρω εγώ, και ζει με την κοπέλα του, αλλά ο άλλος είναι 10 χρονών και τον προσέχει, δεν μπορεί να φύγει, ξέρω εγώ. Φεύγει και λίγο μόνο και μόνο για μένα, ξέρω εγώ, από το σπίτι της και έρχεται και με βλέπει και μου δίνει αυτά που πρέπει να έχω. Θέλετε κάτι να πείτε σε αυτά τα βρετανικά μέσα ενημέρωση, τα βρετανικά μέσα, στους δημοσιογράφους που έχει ξεσπάσει αυτό το θόρυβος? Ναι, ότι δεν πρέπει να φοβάται κανένας. Πρέπει να ξέρω εγώ να πούμε ναρκωτικά και σκληρά ναρκωτικά. Τα έχω κόψει.
Το μόνο που κάνω τώρα, ξέρω εγώ, να πούμε πού και πού είναι, κάνα τσιγάρο, τίποτα άλλο. Τι εννοείται τσιγάρο, χασίς? Ναι, κάνα χασίς, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Είμαι ειλικρινής. Κάνα ποτάκι, ξέρω εγώ, από εδώ, από κάνα μαγαζί, ξέρω εγώ, που πάω και πίνω. Και δεν κάνω τίποτα άλλο. Να μην φοβάται κανένας. Δεν με βοηθάει κανένας. Πού μένεις τώρα? Με κλείσα. Δεν θέλω να σου πω, γιατί θα στεναχωρηθείς. Μένεις σε σπίτι? Έχει νοικιάσει η Μαρίνα ένα δωμάτιο και πάω και κοιμάμαι εκεί. Μάλιστα. Περνάς, αλλά δεν θέλω, ρε, περνάς δύσκολα αυτή την περίοδο? Πολύ δύσκολα, ρε φίλε. Είμαι 11 μήνες φυλακή και είμαι 11 μήνες, σχεδόν 12 μήνες έξω και εγώ δεν πρέπει να πάρω τα τσιγάρα μου, δεν πρέπει να πάρω το φαγητό μου, δεν πρέπει να πιω ένα καφέ, ξέρω εγώ. Εντάξει, δεν το καταλαβαίνουν κάποιοι άνθρωποι. Άμα είναι ξέρω εγώ, ελάτε να μου πάρετε το λαιμό. Σε αντιμετωπίζουν εχθρικά, φιλικά, προσπαθούν να σε βοηθήσουν? Με αντιμετωπίζουν με φόβο. Με φόβο. Ναι. Μου κάνουν τα χατήρια, ξέρω εγώ, έλα Δημήτρη, πιέσαι, ξέρω εγώ, το ποτάκι σου και ξέρεις πώς είναι. Μάλιστα. Στα Σπαρτερά, στο χωριό σου? Με μίσος, αφού ξέρεις πώς είναι η μικρή κοινωνία. Στους δικούς σου δεν πηγαίνεις καθόλου, στον πατέρα σου, στη μητέρα σου? Πηγαίνω, ο πατέρας μου έχει πεθάνει εδώ και 2 χρόνια, είναι συγχωρεμένος. Μάλιστα. Ο αδερφός σου? Τα αδέρφια μου όλο χάρες μου ζητάνε, αλλά εγώ δεν μπορώ να βοηθήσω, αφού την ξέρεις την κατάσταση που είναι, έχεις έρθει στο σπίτι και ξέρεις πώς είναι. Κάποια προβλήματα που είχες εκεί με τα αδέρφια σου έχουν λυθεί? Και δεν έχει λυθεί τίποτα, γιατί σκιάονται και αυτοί, ξέρω εγώ, και δεν μου συμπαραστέκεται κανένας. Απλά αυτό θα πρέπει να σταματήσει, γιατί κάπου και εγώ πρέπει να επιβιώσω. Γιατί αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα αγανακτήσω, θα βρεθώ σε μια διέξοδο. Και όσο ότι θα. Δεν πρόκειται ποτέ να πειράξω ένα κορίτσι. Δεν πρόκειται να κάνω εγώ. Να πάω να βιάσω ή ξέρω εγώ, αλλά θα αναγκάσω, ξέρω εγώ, άμα θα χρειαστώ, ξέρω εγώ, και πεινάσω, θα αναγκάσω να τα ανακλέψω, ρε φίλε. Θέλεις να στείλεις ένα μήνυμα στην κοινωνία? Ναι, στην κοινωνία θα στείλω ότι το μόνο που έχω να πω, να πούμε, είναι συγγνώμη, δεν έχω να πω τίποτα άλλο, ρε φίλε. Άμα θέλουν να με συγχωρέσουν, είναι καλός. Άλλοι κάνουν μεγάλα λάθη, άλλοι κάνουν μικρά, άλλοι κάνουν μεσαία, άλλοι έτσι, άλλοι αλλιώς, ξέρω εγώ. Άμα θέλουν να το καταλάβουν, το καταλαβαίνουν. Άμα δεν θέλουν να το καταλάβουν, δεν μπορώ να κάνω κάτι για αυτό εγώ. Λείξεις λίγο με τη Μαρίνα, χωρίς επώνυμο. Βεβαίως. Θέλω να πω σχετικά με το Δημήτρη, ότι επειδή βγαίνω έξω και η κοινωνία μου λέει πολλά και το ένα και το άλλο, απλά εγώ όλα αυτά τα διαψεύδω.